Άριστο Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024. Χαίρετε. Χαίρετε. Μα έχετε προαναγγείλει ένα θέμα το οποίο περιμένει ο κόσμο πώ και πώ. Σα ακούμε. Λοιπόν, θα κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Τι συμβαίνει μέσα μα όταν το φαγητό πάβει να είναι επί τη ουσία ένα μέσο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας τις βιολογικές, τις, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και πώς θα μπορούσαμε να ελέξουμε την τάση μας για να τρώμε τη στιγμή που αισθανόμαστε άβολα και όχι τη στιγμή που πεινάμε. Λοιπόν, ε, Επί της μιλάμε για τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, η οποία είναι μια διαταραχή που τα τελευταία χρόνια έχει ερευνηθεί αρκετά και προσπαθούν οι ερευνητές να μελετήσουν τους παράγοντες που οδηγούν στις δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες. Να πάμε πίσω στον DSM να δούμε τι λέει. Τον DSM λέει ότι το να τρώει κάποιος σε μια περίοδο ας πούμε δύο ώρες ποσότητες φαγητού που είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα κατανάλωναν οι περισσότεροι άνθρωποι στην ίδια περίοδο κάτω από παρόμοιες συνθήκε, είναι ένα από τα συμπτώματα. Επίσης, η αίσθηση ελέγχου στην πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ε, για παράδειγμα, το αίσθημα ότι κάποιο δεν μπορεί να σταματώσει να τρώει ή να το είδο τη τροφή ή τη ποσότητα που καταναλώνει. Χάνει τον έλεγχο δηλαδή. Ναι, ναι, χάνει ακριβώ τον έλεγχο. Είναι κάτι που ε, επί τη ουσία συνιστά α, α, διαταραχή, ε, γιατί επηρεάζει τη διατροφική μα συμπεριφορά, ε, την εικόνα που έχουμε σχηματίσει για το σώμα μας... Και αυτή η εικόνα έχει χτιστεί ενδεχομένως από την πικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία, και όσο περνάνε χρόνια παγιώνεται. Δηλαδή βλέπουμε έναν παραμορφωτικό, έναν παραμορφωτικό φακό το σώμα μας και τις ανάγκες του. Ε, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έτσι την τάση για υπερφαγικά επεισόδια έχουν υποστεί επίκριση στα παιδικά του χρόνια γύρω από την εμφάνιση του. Ότι έχουν πάρα περισσότερα κιλά και τα λοιπά. Ακόμα και αν αυτή, αυτή η εικόνα δεν, δεν προσυδίαζε στην πραγματικότητα ή πλέον δεν είναι. Δεν ισχύει. Πλέον δεν ισχύει. Αυτή η φωνούλα, αυτή η εσωτερική φωνή υπάρχει μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και έχει την, αυτή η φωνή έχει την δυνατότητα και ικανότητα να επιπλήττει και να κάνει τον άνθρωπο που την ακούει να αισθάνεται άβολα μέσα στο ίδιο του το σώμα. Αριστονική μου, τα υπερφαγικά επεισόδια είναι το ίδιο με τα βουλημικά επεισοδία? Είναι, είναι το ίδιο πράγμα? Ε, το, το έχει ξεχωριστά, το γιατί ξεχωριστά. αυτό είναι επεισοδιακή. επεισοδιακή. Μπορεί επεισοδιακή. να είναι, δηλαδή, ε, για, ε, δεν είναι, δεν είναι... Το, το είναι... κάνει συνεχεία, συμβαίνει. Ναι. Συνήθως γίνεται όταν ας πούμε, γίνει κάτι που μας ενοχλήσει, έχουμε μια στεναχώρια, έχουμε ένα έχουμε κάτι θυμώσει κτλ. Οπότε δεν μπορούμε να εξωτερικεύσουμε, να διαχειριστούμε ή να αναγνωρίσουμε, να εντοπίσουμε την συναισθηματική μας ενοχλήση και ξεσπούμε πάνω σε κάτι που για έτσι για ένα μικρό διάστημα θα μας προκαλέσει ευχαρίστηση γιατί προκαλεί την έκρηση της ντομπαμίνης των φαγητών. Το οποίο μα δίνει μια έτσι πρόσχερη ευχαρίστηση και κατά κάποιον τρόπο η μία ανοχή μας των συναισθηματικών κατακλυσμών που βιώνουμε. Καλύπτεται μέρη από αυτήν την αναπλήρωση που θα πάρουμε από το, από το φαγητό. Ε, αλλά δεν είναι, δεν, δεν διαρκεί πολύ και δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το συναισθήμα μας, να το ανεχτούμε, να το διαχειριστούμε με έναν όμορφο τρόπο, προκειμένου να μην καταφύγουμε σε μια τέτοια συμπεριφορά η οποία δεν μας βοηθάει. Υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες φυσιολογικοί που έχουν σχέση με τη χημία του σώματος που μπορεί να διευκολύνουν τέτοια υπερφαγικά επεισόδια. Πως για παράδειγμα κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει υπερηνσουληνεμία. Ναι. Και η υψηλή Άχω. σου στο αίμα να προκαλεί, να έχει μια χημική διευκόλυνση των υπερφαγικών επεισοδιών ή κάποιο άλλο μπορεί να έχει κάποιε διαταραχέ που έχουν σχέση με τη λειτουργία του θηροειδού αδένου ή με τη λειτουργία τη υπόφυση. Δηλαδή, ε, το γράφει στον DSM ότι πρέπει πρώτα να αποκλεισθούν οι παράγοντε, οι βιολογικοί και οι σωματικοί. Αυτό οι Είναι γενικό. Ειδικότερα ένας κανόνας που ισχύει στα ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα ότι πρωτίστως αποκλείουμε κάθε ιατρικό λόγο, κάθε, κάθε ασθένεια η οποία μπορεί να προκαλέσει ενδυνάμει προβλήματα ε, ψυχολογικής φύσεως και μετά καταφεύγουμε στην, στο να δούμε τι συμβαίνει ψυχολογικά ή ψυχιατρικά. Ναι. Για παράδειγμα, ένα Εσύ... άνθρωπο που έχει περίσσια Σουλήνη του νιώθει λιγούρε. Εάν νιώθει λιγούρε και έχει και πρόβλημα ψυχικό συναισθηματικό με τη συναισθηματική υπερφαγή, τότε κορυφώνεται το, το τερματίζει μετά. Ναι, γι' αυτό και πρέπει να, ο πρωτίστως κάποιο να πάει να κάνει εξετάσει. Να συμβουλευτεί τον διατροφολόγων του. Εντοκρινολόγο, τον... διατροφολόγο, διαιτολόγο και, και ψυχολόγο. Ναι, μάλιστα. Και μετά να έρθει και μετά να το διαχειριστεί με τον ψυχολόγο του. Παθολόγο για εξετάσει, εντοκρινολόγο, κλινικό διατροφολόγο και ψυχολόγο. Ε, αν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, ε, αν όχι το, και είναι καθαρά ψυχολογικό, τότε θα το διαχειριστεί με τον ψυχολόγο του. Και τον διατροφολόγων του, ο οποίο πρέπει να είναι κλινικό διατροφολόγος για να γνωρίζει κιόλα αρκετά πράγματα και να συνεργαστούν προκειμένου να, λυθεί, αν θέλεις, αυτά τα, να λυθούν αυτά τα επεισόδια υπερφαγίας, τα οποία από κάτω κρύβονται συναισθήματα. Βασικά τρως τα συναισθήματα σου. Τρως την τροπή σου, τρως την ενοχή σου, τρως το άχος σου. Τρώ τι δυσκολίε που έχει αντιμετωπίσει. Και ουσιαστικά τρώ χωρί να πεινά. Δεν υπάρχει φυσική πείνα, δεν υπάρχει. υπάρχει. Ψυχολογική πείνα. Ναι. ναι. Ε, και επίση η διαταραχή επεισοδιακή υπερφαγία έχει διαφανεί ότι σχετίζεται άμεσα και με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ε, δηλαδή συνυπάρχουν, συνοσυρούν, αν θέλει, αυτέ οι δύο διαταραχέ με μια μορφή αυτοκριτικής που οδηγεί σε συναισθήματα μίσους, αηδία και αυτοκαταστροφική τάση είναι απέναντί μα. Δηλαδή να το κάνω έτσι λίγο μικρολιανά. Εγώ νιώθω άσχημα γιατί πιστεύω ότι έχω άσχημο σώμα και είμαι παχουλή και είμαι παχουλό και δεν βλέπω με. Ενώ μπορεί να είχα μια περίοδο στην παιδική ηλικία μου να είχα περισσότερα κιλά και μετά να ψήλωσα, να αναπτύχθηκα και να με εντάξει. Αλλά εγώ έχω αλλοιωμένη εικόνα του εαυτού μου. Νιώθω ότι είμαι ένα βόδι, ενώ είμαι ένα άνθρωπο σε κανονικό σε κανονική φυσική κατάσταση. Επειδή νιώθω άσχημα, αυτομαστιγώνουμε. Λέω συνέχεια στον εαυτό αυτού, είσαι εσωτερική φωνούλα, ότι πώ είσαι έτσι, δεν βλέπεις, είσαι χάλια, είσαι πολύ είσαι πολύ δεν σε τα ρούχα σου, δεν είσαι όπω τα πρότυπα τη ομορφιά, τα δύνατα κλπ. Επειδή νιώθω άσχημα, πέφτω ψυχικά και συναισθηματικά, πέφτω ψυχολογικά και μετά ο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα για να νιώσω καλύτερα είναι να πάω να κάνω ακριβώ αυτό το οποίο θα, ξυ... θα, θα συνεχίσει το φαύλο κύκλο. Να πω να φάω υπερβολικά, να έχω ένα επεισόδιο συναισθηματική υπερφαγία. Το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στο να αυξηθεί το μίσο για τον εαυτό μου και ίσω να αυξηθεί και το σωματικό μου βάρο. Ναι. Ε, πόσο συχνά μπορεί να παρατηρείται αυτή η διαταραχή. Της, ε, φαίνεται ότι αυξάνονται τα επεισόδια υπερφαγίας ε, όσο περνάει ο καιρός. Τώρα δεν, δεν έχω μπροστά μου κάποια πρόσφατη στατιστική mm -hmm. για να δω. Αλλά αυτό που γνωρίζω από τη μελέτη που έκανα για να αναπτύξω το σημερινό θέμα είναι ότι ε, τα τελευταία διάστημα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, φαίνεται ότι αυξήθηκαν. Τα και υψοριακές. σε άντρε, όχι μόνο σε γυναίκε. Γιατί παλιότερα ε. θεωρούσαμε ότι οι διατροφικέ αφορούσαν ε. κυρίως κυρίω γυναίκε. Ε άνδρες στου και στις γυναίκε. Ε, οπότε είναι, είναι καλό να αυτό παρακολουθηθούμε, να δούμε ποια είναι η σχέση μα με το φαγητό, πότε καταφεύγουμε στο να τρώμε μεγάλε ποσότητε φαγητού ακόμα και όταν δεν πεινάμε. Ε, και ποια είναι, α το πούμε, το μοτίβο, την, των αντιδράσεων μας ε, όταν δεχθούμε... ή όταν νιώθουμε κάτι άσχημο... Ε, σχετίζεται με το, με το φαγητό και πώς γίνεται. Και αυτή την εικόνα να την πάρουμε... στον ψυχολόγο της επιλογής μας... και να τη συζητήσουμε μαζί... προκειμένου να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Γιατί σίγουρα τα επεισόδια υπερφαγίας... μετά άμα τρώεις πο, πολλές ποσότητες φαγητού... που δεν τις χρειάζεται το σώμα σου εκείνη τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δημιουργούνται και άλλα παράπλευρα προβλήματα. Και δυσφορία να... και θέματα με, να... το Λάπο, και... Κάποιο... με το πασαντερικό ε... ναι, και με το δέρμα. Ευχαριστώ. Να προτείνω κάτι. Ε, αν μας ακούουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να διερωτούνται για το αν έχουν ήδη αν αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα επεισοδίως συναισθηματική υπερφαγίας μπορούν να κρατήσουν ένα ημερολόγιο φαγητού και συναισθημάτων για λίγες μέρες. Δηλαδή μπορεί για δύο εβδομάδε να κρατήσουν ένα ημερολόγιο φαγητού και συναισθημάτων. Δηλαδή να καταγράφουν, ας πούμε, σήμερα είναι τρίτη. Τρίτη ώρα, εννιά το πρωί, τι έφαγα, πόσο έφαγα, πώς ένιωθα πριν να φάω, πώς ένιωθα μετά που έφαγα. Δηλαδή, αν κρατήσουν έτσι για δύο εβδομάδες ένα ημερολόγιο συναισθημάτων και φαγητού, και μετά πάρουν αυτό το ημερολόγιο στο ψυχολόγο της επιλογής του. Θα βοηθήσουν για το ψυχολόγο να κάνει καλύτερη αξιολόγηση του αν όντως υπάρχει πρόβλημα με επεισόδια συναισθηματική υπερφαγίας ή όχι. Και θα βοηθήσει αυτό το ημερολόγιο συναισθημάτων και φαγητού στο να δούμε και τις, ε, τι συνδέεται με τι ρε, παιδί μου. Κάποιοι, θυμάμαι παλιά στο γραφείο, όταν το έκαναν κάποιοι θεραπευόμενοι μου, ε, ε, βρίσκαν μοτίβα. Ότι, για παράδειγμα, ναι. θυμάμαι τώρα μία κοπέλα ότι όποτε την έπαιρνε η μάνα τη τη και τη έλεγε διάφορα τι γίνεται, έχει καθαρίσει το σπίτι, έχει χάσει κανένα κιλό, ξέρω εγώ, επικριτικά. Μετά το τηλέφωνο έκανε επεισόδιο συναισθηματική υπερφαγία. Δηλαδή βρήκαμε αυτή τη σύνδεση. Ή σε άλλε περιστάσει μπορεί να είχε να κάνει με κοινωνική πίεση. Δηλαδή όταν πλησίαζε ένα κοινωνικό γεγονό, όπω για παράδειγμα να παραστούν σε μια εκδήλωση, να παραστούν σε ένα γάμο να μπει κάποιο κουμπάρο, κουμπάρα κλπ. Ότι αυτό του προκαλούσε πίεση, ψυχοπίεση, η οποία έχει ω αποτέλεσμα να ξεσπούν σε επεισόδια συναισθηματική υπερφαγή. Είναι καλό να κρατάμε να, να το κάνουμε έτσι προληπτικά, ρε παιδί μου. Όποιο παρακολουθεί αυτό το βίντεο δεν είναι κακό. Δηλαδή, απλέ καταχωρήσει. Μέρα και ώρα, είδο και ποσότητα φαγητού, πώ ένιωθα πρωτού φάω, πώ ένιωθα μετά που έφαγα. Ναι, ναι, είναι πολύ χρήσιμο, έτσι κι αλλιώς είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται στην θεραπεία ε, των ανθρώπων που καταφεύγουν σε ψυχολόγο για να διαχειριστούν. Να κάνουν μια προεργασία, ρε παιδί μου. Και αν δείτε στο ημερολόγιο σας ότι έχετε τέτοια επεισόδια και αν δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα πριν τα επεισόδια και μετά τα επεισόδια, γιατί πολλές φορές το επεισόδιο μπορεί να χρησιμεύσει ω έναυσμα ενό νέου επεισόδιου. Δηλαδή, νιώθω άσχημα γιατί έχω κάνει ένα υπερφαγικό επεισόδιο και επειδή νιώθω άσχημα, πολύ σύντομα να κάνω άλλο ένα. Πάντω, να σου θέλω να μοιραστώ κάτι. Είναι μεγάλη ελευθερία να ξεφύγει από τα, επεισόδια τα, τα υπερφαγικά, τα, επεισόδια. Εγώ είχα για χρόνια υπερφαγικά επεισόδια. Θυμάμαι όταν ήμουν 7 ετών, είχα ξεκινήσει αριστονίκη και ξυπνούσα το πρωί και νιώθα χαρούμενη που ήταν η κοιλιά μου άδεια, γιατί δεν μπορούσα να φάω και έτρωγα μέχρι σκασμού και μετά έπαιρνε, θυμάσαι, <laughs> την, την φρόζα, ήταν ένα, ένα, ένα ψυχτικό yeah. Ήταν ένα ψυχτικό που ήταν στη σκόνη και το ανακατεύαμε σε νερό. Ήταν ζάχαρη και, ξέρω εγώ, ανθραγικό. Έπινε αυτό το πράγμα, ξάπλωνα στο κρεβάτι, περίμενα πότε θα χωνέψω για να πάω να ξαναφάω. Και το έκανα αυτό το πράγμα για χρόνια, για να καταφέρω να γίνω από αδύνατη παχουλή. Το προσπάθησα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τα 7 μέχρι τα 10 μου πήρε να παχύνω. Και εκείνο το διάστημα οι γονεί μου με έστελαν, να πάω να εξομολυθώ στο μνημηματικό γιατί είχα το αμάρτημα τη λιμαργία. Ενώ στην ουσία εκ των υστέρων, αναλύοντα του, συνειδητοποιώ δύο πράγματα με βάση το ιατρικό και το ψυχολογικό μου ιστορικό. Όσον αφορά στο ιατρικό μου ιστορικό, ήταν η περίοδο που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται η σούλιον αντίσταση και η προδιάθεση για διαβίτη τύπου Β, το οποίο μου προκαλούσε αυτέ τι λιγούρε. Και σε ψυχολογικό επίπεδο, σίγουρα ήταν μια περίοδο που λόγω τη εγκεφαλική ανάπτυξη που είχα στα 7, γιατί είναι ορόσημο τα 7 χρόνια, αντιλαμβανόμουν ότι ήμουν δυστυχισμένη. Σίγουρα η λεμαργία δεν ήταν ο λόγο, η αιτία, η αιτιολόγηση του γεγονότο ότι έκανα επεισόδια συναισθηματική υπερφαγία και μεγαλώνοντα. Στην ουσία κατάφερα να απαλλαγώ από τα επεισόδια συναισθηματική υπερφαγίας όταν διαγνώστηκα το 2017 με την ισούλη αντίσταση και ξεκίνησα τη λήψη τη μετφορμίνη, και τότε σταμάτησα παντελώς να συνδέω την τροφή με την ευχαρίστηση ή την ανακούφιση. Δηλαδή έμαθα, ότι, έμαθα τι σημαίνει πείνα. Σωματική. Ενώ εσύ, μπορεί, εσύ δεν νομίζω να έχεις θέματα με επεισόδια συναισθηματικής υπερφαγίας. Όχι, εγώ ξεχνάω ε, ε, να φάω. Εσύ, ξε, εσύ σε αυτή τη φάση που ξεχνάς να φας και μετά πεινα πάρα πολύ και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φας. Ναι, κάπως έτσι. Τώρα έχω γίνει κι εγώ έτσι, αλλά ήταν εκπληκτικό το ότι δεν ήξερα. Δηλαδή, έχει ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει πει, πεινάω σωματικά. Ή επίσης κάποιοι άνθρωποι, τρώμε προληπτικά. Το έκανα αυτό το πράγμα. Προτού φύγω από το σπίτι, καθόμουν και τρώγα μην τυχόν και πινάσω όταν οδηγώ, μην τυχόν και πινάσω όταν μπω κάπου και δεν βρίσκω. Τι μιλάω για το παρελθόν τώρα. Μεγάλη απελευθέρωση να γλιτώσει από τη συναισθηματική υπερφαγία. Τεράστια απελευθέρωση. Και δεν υπάρχει θέμα μετά να κάνεις υπερβολή, γιατί μετά λειτουργούν τα σωματικά σήματα. Φυσική mm. πείνα και φυσική πλήρωση. Έτσι, έτσι. Θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη δουλειά του ψυχολόγου και του διαιτολόγου. Mm -hmm. Ο διαιτολόγο πολύ συχνά μιλάει για φυσικά σήματα πείνας Φυσικά σήματα πληρότητα, ότι πρέπει να μασά αργά το φαγητό σου, ξέρω εγώ, και να, να σου πάρει, ξέρω εγώ, πόσο λένε, 20 λεπτά για να τελειώσει ένα γεύμα, ώστε να προλάβουν να πάνε τα σήματα από το, από το στομάχι για το ότι έχει γεμίσει το στομάχι, να μα σιγά, ούτω ώστε να καταγράφει ο εγκέφαλο σου, ότι έχει φάει πέραν αυτό, πρέπει να λύσει και το πρόβλημα τη συναισθηματική πείνα. Γιατί είναι ανεξάρτητο από τη φυσική πείνα. Mm -hmm. Και είναι μια εξάρτηση, δεν είναι? Αφού λέζει το παμί. Είναι, είναι. Τα αντίξωνα δεν έχουν σχέση με την εθισμό. Είναι εθισμό βασικά. Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να πάρει κάποιο να βοηθηθεί στην αντιμετώπιση των επεισοδίων στι Θεωρώ ότι αν είναι κάτι που σχετίζεται με ιατρικού λόγου, φυσικά. Αν είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά συμπεριφορά, Όχι. νομίζω. Χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία και να το δουλέψει. Εγώ θεωρώ ότι απα... χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να διαχείριζεται. Όχι, υπάρχει η κατάθλιψη ή κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα θα βοηθούσε να, να έπαιρνε κανεί και αντικαταθλιπτική αγωγή. Το οποίο θα το συνταγογραφήσει μόνο ψυχίατρος. Ναι, ναι, ο ψυχίατρο. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, και δοκιμάστε αυτόν τον ημερολογιό φαγητού και συναισθημάτων, την καταγραφή, μόνο καλό θα μας κάνει. Ε, και θα αποκλείσω με αυτόν ότι από την πείρα μου, άνθρωποι που ξεκίνησαν να κάνουν το ημερολόγιο καταγραφή συναισθημάτων και φαγητού, παρατήρησα στην πορεία ότι διόρθωναν. Προτού ε, το φέρουν ακόμα στο ψυχολόγο, επειδή παρατηρούσαν τα ποτίβα, τα διόρθωνα. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη μου. Ευχαριστώ. Θα πούμε την επόμενη αριστο στο τρίτη και ναι. περαστικά σου κόρη, περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.